Και άλλη σπέρα σε όλους, τι κάνετε, με ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Rebirth. Μετά από μία ήττα που ήταν αυτό που λέμε δεν χάνεται, έχοντας πολύ καλά αντικείμενα, έχοντας Mom's Contact, έχοντας Isaac's Heart, χάσαμε. Και τώρα πάμε να παίξουμε με Kain. Πάμε να παλέψουμε εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε να τα δοκιμάσουμε όλους τους χαρακτήρες πάλι από την αρχή, διότι σιγά σιγά ξεκινάμε να παίζουμε χαλαρά, διότι με τον Lost δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να τον κερδίσω. Ας διαλύσουμε τις κουράδες εδώ πέρα. Εδώ με λίγη προσοχή. Οι μύγες θα κάνουν λίγο damage, έχουμε Curse of the Lost. Ψάχνουμε ένα καλό item μέσα από το item room. Και εδώ διότι να πετάμε θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Για να πάμε προς τα πάνω. Και ενδιαφέρον δωμάτιο αυτό, ίσως το χρησιμοποιήσουμε πιο μετά. Όχι τώρα να το χρησιμοποιήσουμε θα αλλάξει κάτι. Τουλάχιστον τώρα να ξέρουμε όμως τι και πώς μας περιμένει. Δηλαδή αν το χρησιμοποιήσαμε και εμένα με μισή κόκκινη καρδιά, θα ήταν ψιλοτραγική η κατάσταση. Για πάμε. Να χάσει όμως, ωραία. Και μας μένει αυτή εδώ η αράχνη, η οποία θα χάσει πολύ εύκολα. Τώρα μπορούμε να δώσουμε μισή κόκκινη καρδιά εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε τον λόγο, διότι ήδη μπορούμε να την πάρουμε πίσω. Το κακό είναι ότι έχουμε Curse of the Lost και δεν μπορούμε να δούμε στο χάρτη που και τι υπάρχει και γενικά να δούμε κόκκινες καρδιές και έτσι. Μπράβο. Τουλάχιστον τώρα μετακινήσαμε όλη την Blood Bank προς τα εμάς. Και ό,τι πλέον καρδιές βλέπουμε θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε εμείς. Για να δούμε αριστερά πήγαμε. Πήγαμε, ναι. Λοιπόν, οπότε από εδώ τελειώσαμε. Πάμε προς τα κάτω. Και από εκεί δεξιά. Ωραία το νόμισμα. Range δεν έχουμε με τον Kain. Έλα, έλα. Από κλειδιά είμαστε κόμπλε. Ωραία. Τέλεια. Το πούσπι να στο πάρουμε μιας και δεν έχουμε trinket. Και εδώ έχουμε Thunder Things. Θα το πάρω μιας και σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει. Θα το πάρω για τον λόγο στο ότι μήπως βρούμε καμιά μπλε καρδιά, κάνα δωμάτιο από κάτω. Τέτοια πράγματα. Και εννοείται θα το χρησιμοποιήσουμε για να διαλύσουμε ό,τι πέτρα υπάρχει. Και εδώ πέρα και τα αυτά τα εγγύα μήπως βγάλουν κάποια χρήματα. Εννοείται θα πάμε τώρα προς τα πάνω. Και ξεκινάμε. Ίσως κάποια από όλες αυτές τις πέτρες βγάλει κάτι. Και εν τέλει δεν έβγαλε καμία. Για να δούμε εδώ. Εδώ είναι το κλειστό, δεν γίνεται τίποτα. Μας μειώθηκε το speed. Range δεν έχει ιδιαίτερα καλό Kain. Εδώ πέρα ίσως υπάρχει κάτι καλό. Και να πώς μπορούμε να πάμε και στο μαγαζί. Και να πώς μπορούμε να πάμε πολύ πιο άνετα στο μαγαζί τώρα. Εδώ πέρα δεξιά πήγα. Πρέπει να πήγα. Πήγα όντως. Λοιπόν, 42 νομίσματα στον πρώτο όροφο νομίζω είναι κάτι προχωρημένο. Από εκεί. Ναι, από εκεί ήταν το item room. Να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, το μαγαζί. Και μέσα στο μαγαζί αυτό που θα πάρουμε σίγουρα είναι Broken Watch. Πάρουμε και το ένα κλειδί. Από αντικείμενα αναλώσιμα είμαστε τέλεια. Πάμε τώρα να πολεμήσουμε τον boss. Το pushpin δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό. Το μόνο σίγουρο θα πάμε και στο Curse Room. Και λέω να διαλύσω και αυτά τα εγγύα. Okay, ναι, ό,τι να είναι. Να δούμε πως θα αφήσουν τίποτα εδώ. Αυτές οι αράχνες, καμιά κόκκινη καρδιά θα μ' άρεσε να πω την αλήθεια. Μία ολόκληρη. Άντε να βγάλω λίγα περισσότερα χρήματα. Και το κλειδί είναι νομίζω δεκτό. Εδώ έχει χρησιμοποιηθεί το Broken Watch. Το καταλάβατε
και θα το καταλάβετε όταν μειώνετε δραματικά η μουσική, το πόσο παίζει η μουσική. Και έχουμε Duke of Lies, το push pin είναι πολύ χρήσιμο εδώ. Και νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω και μια βόμβα να τελειώσω λίγο πιο γρήγορα την μάχη με τον Duke. Και την τελειώσαμε άκλαφτα. Και θα πάρουμε Little Steven. Μια χαρά είναι, δεν με χαλάει καθόλου. Θα προτιμούσα κανένα HP up ή speed up, speed range. Αλλά όπως είπα και αυτό μια χαρά είναι. Κέρς δεν έχουμε, καλό αυτό. Και εδώ μέσα θα βρούμε, εντάξει, καμιά βόμβα ίσως χρειάζομαι. Μιας και έχω μόνο μία τώρα. Ναι, χτύπα. Να τη βόμβα, θα τη βάλουμε εδώ, θα δούμε. Προς το τέλος θα δούμε τι μας βολεύει. Ωραία. Άκλα αυτά και εσύ, έλα. Και εννοείται δεν θα διαλύσουμε το Rainbow Poop. Δεν πρέπει να το διαλύσουμε. Για το λόγο ότι μπορεί να γεμίσουμε με αυτό. Αν έχουμε κάποια Blood Bag ή γενικά το Ivy Bag να το χρησιμοποιήσουμε. Και θα πάρω σίγουρα την μπλε καρδιά. Σίγουρα το Mom's Key. Και θα το αφήσω. Mom's Coin Purse γενικά δεν μου αρέσει. Γιατί μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και πολύ άσχημο επίσης. Πάμε για τον boss, αν και δεν έχουμε βρει item room. Πάμε για να τελειώνουμε και βλέπετε ότι έχουμε στο συγκεκριμένο δωμάτιο το Broken Watch, που σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε απλά. Θέμα χρόνου να κερδίσουμε τον μόνστρο. Βλέπετε δεν πηδάει ψηλά και να πηδήξει πολύ ψηλά πάλι δεν θα μας φτάσει, αν και δεν ξέρω αν είναι η champion μορφή αυτή που γενικά δεν πηδάει ψηλά. Εμείς μένουμε εδώ και τον κερδίζουμε πάρα πολύ εύκολα. Devil Room, καλό Devil Room. Box εξίσου καλό. Kurt Horn εννοείται θα το πάρουμε. Βλέπετε πως χρησιμοποιούμε την Ivy Bag. Και η κάρτα είναι ιεροφάντης, εννοείται και αυτό. Και το χάπι θα το πάρουμε μετά. Για να δούμε αν είναι Krampus, δεν είναι Krampus. Μπλε καρδιά, Troll Bomb. Και χάπια λοιπόν. Pretty Fly, Speed Up, ωραίο το Speed. Και παράλυσης. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Γιατί έχουν γίνει μεγαλύτερα τα δάκρυά μου, έχω ανεβάσει damage εγώ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται παράξενο. Ίσως εδώ είναι το μυστικό δωμάτιο. Ίσως και όχι όμως. Συνεχίζουμε να βρούμε το treasure room. Γιατί έχει μεγαλώσει το damage μου. Το Thunder Things, τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θα κάνω σίγουρα είναι να χρησιμοποιήσω και την Ivy Bag. Μαζέψαμε και λεφτά και θα μπούμε και στο Boss Trap Room. Και εννοείται θα πολεμήσουμε το διπλό μόνστρο. Εδώ πέρα απλά προσπαθούμε να κερδίσουμε τον έναν. Και αφού κερδίσουμε τον έναν, μετά θα κερδίσουμε και τον άλλο. Να... πολύ εύκολη. Με πολύ λίγη υγεία μάλλον αυτή η μόνστρο. Και το άλλο θα είναι κανένας Loki ίσως. Larry Junior. Εντάξει, εύκολο είναι, δεν το λες και δύσκολο. Έχουμε damage, δεν ξέρω όμως γιατί έχει ανέβει αυτό το damage μας. Τι πήραμε, Thunder Things. Όχι. Αράχνες, όχι. Troll Bomb, ούτε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Δεν ξέρω τι παίζει, θα δούμε. Ελπίζω να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Τι παίζει. Και γιατί όχι, γιατί να μην μπούμε στο δωμάτιο αυτό. Το οποίο μέσα περιέχει 3 σεντούκια. Εντάξει, από θέμα υγείας πάντως δεν έχουμε θέμα. Είμαστε τέλεια. Νομίσματα, ένα Manation Power είναι τέλειο. Α, το Curved Horn μας ανέβασε τον damage, μωρέ. Μιλήστε κι εσείς. Έλα, έτσι, μπράβο, να σκάσει.
Αυτό θα το δούμε αφού τελειώσουμε με το treasure room. Καλές και καρδιές. Και μετά που, ναι, αφού μπούμε στο treasure room και μετά που διαλύσουμε ό,τι μπορούμε να διαλύσουμε εδώ πέρα. Δεν αξίζει καν να τα βαράω, περπατάω πάνω και τα διαλύω. Ένα καλό damage upgrade. Και έχουμε Gemini. Και έχουμε κι άλλο Rainbow Baby. Εντάξει, άκλα αυτά όλα. Το Gemini είναι καλό, θα κάνει damage σε κοντινούς αντιπάλους. Δίδυμος. Γενικά από τα συμπαθή familiar και αυτό. Μπράβο μου, αυτό το κατάλαβα μετά αφού το έπεσα. Έλα Gemini. Για να δούμε. Small Rock, όχι. Λεφτά, αυτά. Ου, είμαστε άπλες μπορώ να πω. Και μπορούμε να ψάξουμε και το μυστικό δωμάτιο που πιθανόν να βρίσκεται εδώ. Το δεύτερο μυστικό δωμάτιο δεν θα το ψάξω διότι δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια σημεία. Θα ψάξω ένα. Δύο σημεία θα ψάξω όλα και όλα. Ένα εδώ δεξιά. Εδώ πέρα τέρμα δεξιά, αν βρίσκεται. Και ένα μετά προς τα πάνω. Α, το βρήκαμε με τη μία. Εντάξει. Ίσως έκανα βλακεία, δεν πειράζει. Έχουμε και ένα Rainbow Baby να πάρουμε. Εντάξει, τα νομίσματά μας είναι τέρμα απλά. Δεν παίρνω τίποτα άλλο, ένα D20. Είναι μια χαρά, κακά τα ψέματα. Και το happy είναι health up. Οκ. Θα φύγουμε full από εδώ. Α, αυτά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ούτως ή άλλως λεφτά δεν τα έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, γεμίσαμε. Θέλω ένα καλό devil room. Δεν θέλω τέτοιο στυλ πλέον. Ή αν μου έδινε κάποιο αντικείμενο εκεί θα άλλαζε το πράγμα. Curse of the Maze, εντάξει δεν με πειράζει. Ναι, ψιλοτραγικός εδώ πέρα που χτυπήθηκα. Αρχίσαμε πάλι, τα νομίσματα είναι άχρηστα, αυτό δεν το θέλω. Έχω και βόμβες και κλειδιά και απ' όλα. Και λέω να μπω και guest room. Διότι ποιος ο λόγος να έχω τόση υγεία και να μην μπω. Τέλειο και το Gemini, δώσε κάτι, κάνα κλειδί, όχι νομίσματα, τίποτα δεν έδωσε, δεν πειράζει, οκ. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα στο Kerstrom, για δύο συνεχόμενα Kerstrom κιόλας. Α, εδώ πηγαίνει πιο γρήγορα, βλέπετε. Συμβαίνει και αυτό με το Broken Watch, που και που, και το Happy είναι Bad Trip. Μάλιστα, οκ, κανένα πρόβλημα. Μπόρεσε και με χτύπησε το θηρίο. Μπράβο. Έλα, έλα. Χτύπω. Α, το χτύπησε τελικά κατά λάθος. Kerstrom και μετά Shop. Mom's Bra, εννοείται το παίρνουμε. Το Ivy Bug είναι άθλιο, εκτός και αν έχουμε κάνα Rage. Αυτό... Και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Θα τα δώσουμε όλα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Θα αφήσουμε 15. Ναι, θα αφήσουμε 15, γιατί όχι. Έλα, πάρ' τα όλα. Εντάξει, μου άφησε και πολλά, επίσης. Πάμε για τον boss. Κατά εκεί κατευθυνόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια. Missing page, όχι είναι, ναι, missing poster, όχι missing page. Το αφήνουμε. Ωραία. Πολλές καρδιές θα έλεγα. Α, δεν υπάρχει λόγος τώρα να μην τα χτυπήσουμε αυτά. Υπάρχει λόγος να μην χτυπήσουμε αυτό με τη βόμβα όμως. Το boss, έτσι μπράβο. Εντάξει, ελάτε κι εσείς. Λοιπόν, το boss το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι ο Pestilence.
Έτσι να τον παγώσουμε λίγο, να αλλάξει μορφή. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, καλός στόχος. Πάνω απ' όλα καλός στόχος. Και για να το επαναλάβουμε, καλός στόχος. Μπράβο του. Και δεν άνοιξε Devil Room. Δεν το περίμενα αυτό. Πήραμε Cube of Meat τουλάχιστον. Okay, έχουμε και ένα Pretty Fly. Θα προτιμούσα κάτι καλύτερο. Να, από εδώ ήρθαμε. Πού μπορεί να υπάρχει τώρα μυστικό δωμάτιο? Υπάρχουν 2-3 σημεία. Έλα, φτάνει. Πρέπει να κατέβω κάτω τώρα. Τι δουλειά θα κάνουμε. Α, και τι κατάλαβες. Να, ήρθα εδώ. Εδώ βόμβες εννοείται. Ωραία. Με αυτά τα νομίσματα δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπορούμε να βάλουμε μία εδώ βόμβα. Μπορούμε να βάλουμε και εδώ πάνω και κάτω. Εδώ πιστεύω είναι εδώ κάτω. Και καλά πίστευα. Ξανακατεβαίνουμε μπας και δούμε κάτι διαφορετικό. Όπως ξανέπα, μία βόμβα εδώ και άλλη μία βόμβα εδώ. Και θα βρούμε με ένα Magic Mushroom. Πολύ ωραία, μας ενβάζει το range. Και λίγο απ' όλα Explosive Diarrhea. Και τα λεφτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλίμονο. Ας πάμε στο shop, ας το αγοράσουμε. Να μας δώσει ένα Empress, το οποίο είναι εξαιρετικό, πολύ ωραίο. Αυτά γιατί δεν τα διέλυσα. Για να τελειώσουμε τον όροφο. Δεν πας πουθενά εσύ. Το Mom's Bra είναι πολύ ωραίο διότι παγώνει τους αντιπάλους μας. Και βλέπετε με το Magic Mushroom, το οποίο δίνει 5,25 rage, κάτι τέτοιο. Και πάλι έχουμε θέμα. Έλα, κέρδισε τώρα. Κέρδισε και εσύ αυτόν. Λέω εντάξει, λέω πόσες φορές. Λοιπόν, το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά δωμάτια για να υπάρχει. Βλέπω ένα. Ναι, προχώρα λίγο ακόμα. Ένα, δύο. Δύο δωμάτια βλέπω όλα και όλα. Το ένα είναι εδώ κάτω. Και εδώ βρίσκεται τελικά και ούτε κάποιο αντικείμενο. Σε γενικές γραμμές δεν μας θέλουν τα σεντούκια. Δεν βοηθάνε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αν το ζωρίσουμε και λίγο, ίσως μας βοηθήσει. Λοιπόν, προχωράμε στον τέταρτο όροφο, ναι. Μπαίνουμε εννοείται μέσα στο Curse για να βρούμε. Τι να βρούμε? Δώσε κάτι καλό. Χάπια. Γεμίσαμε τουλάχιστον με τα Pretty Fly. Troll Bomb. Μακριά. Χάσα μια μπλε καρδιά για να πάρουμε κάτι ψιλοάθλιο, αλλά ίσως εν τέλει άξιζε. Λοιπόν, από εδώ και... Όχι. Θέλουμε καλό σημάδι. Έλα με το καλό το σημάδι σου. Όχι, δεν μπορούμε. Πρέπει να μάθουμε να πετάμε. Πρέπει να βρούμε ένα Hangman τουλάχιστον. Άμα δεν λες ότι έχουμε κακό. Μία εδώ. Και μία εδώ για δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Σιγά που θα ήταν εδώ. Πολύ ωραίο το Broken Watch. Βλέπετε γιατί. Θέλω το boss και το item room. Δεν με πειράζει καθόλου. Τέλεια. Λεφτά. Βόμβες. Για να δούμε. Τέλειο. Τέλειο Mutant Spider. Ρίχνουμε λίγο αργά, αλλά είμαι αρκετά ικανοποιημένος με το Mutant Spider. Είναι τέλειο αντικείμενο. Παραπάνω damage. Αυτό τα λέει όλα. Να τελειώνω μία με αυτό. Και να τελειώσουμε και με αυτά.
Είμαστε τόσο άνετοι που προλαβαίνουμε να διαλύσουμε και τις κουράδες. Και στο item room θα βρούμε greed, γιατί όχι. Και πολλά νομίσματα θα ξαναγεμίσουμε. Εμείς σίγουρα θέλω ένα money ison power και ένα squeezy. Αυτά τα δύο θέλω. Και είμαι σε τέλειο σημείο νομίζω προς το παρόν. Ναι, πάμε προς τα κάτω. Εντάξει, έπρεπε να πέσω εγώ πάνω του για να διαλυθεί. Και είναι pretty fly. Και εδώ μέσα τι έχει? Judgment. Εννοείται, άκλα αυτά. Και Joker, όχι. Two of Spades, Necronomicon είπαμε. Γιατί όχι. Υπάρχουν κόκκινες καρδιές και θα τις δώσουμε. Εκτός και αν πληρώσει πριν την ώρα του, όπως τώρα. Κόκκινη καρδιά είναι άλλες δύο φορές. Και πλήρωσε με Poison Touch, The Virus. Δεν με χαλάει καθόλου. Έξτρα αντικείμενο είναι αυτό. Γιατί να μην το χρειαζόμαστε άλλωστε. Αν και θα προτιμούσα να πληρώνετε με διάφορους άλλους τρόπους. Αλλά καλό είναι να μην έχουμε και παράπονο. Και αυτό είναι Devil και Empress. Και τα δύο τα θεωρώ πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε. Και αυτό είναι Stars. Ας το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, τελικά έκανα βλακεία, μετά το κατάλαβα, δεν πειράζει. Πού μπορούμε να δώσουμε μισή κόκκινη καρδιά? Είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Λοιπόν, Devil Empress. Ψήλο ίδιο πράγμα είναι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ βασικά. Devil. Άκλα αυτά. Πάμε να πάρουμε και... Α, το Devil τώρα θα το πάρουμε. Το Empress χρησιμοποιήσαμε πριν. Και γεια σας. Βλέπετε το damage μας είναι πολύ καλό. Ναι. Πάμε να ανοίξουμε το κίτρινο σεντούκι. Μπες και εδώ. Να δούμε τι υπάρχει και εδώ πέρα. Κλειδιά, λεφτά. Αυτό. Το Kurt Horn όμως δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το ξαναπάρω. Και μόνο που ανεβάζει damage, base damage, που σημαίνει ότι αν πάρουμε κάτι το οποίο το πολλαπλασιάζει είναι μαζί και το Kurt Horn. Λοιπόν, σιγά σιγά ήρθε η ώρα για τον boss. Σιγά σιγά όμως, δεν βιαζόμαστε. Ωραία. Έτσι, μπράβο και γεια σας. Λοιπόν, θα βάλουμε μία βόμβα εδώ και άλλη μία βόμβα εδώ για δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Μήπως και. Αλλιώς θα την βάλουμε εδώ κάτω. Βασικά, μπορούμε να ψάξουμε το μυστικό δωμάτιο να είναι δίπλα στο boss trap room και να μπούμε μέσω βομβών. Από εδώ δεν είναι σίγουρα. Για να δούμε από εδώ. Ας είναι από εδώ τουλάχιστον. Ούτε από εδώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον boss. Μπορώ να χρησιμοποιήσω Mom's Bride και Devil. Τον Devil δεν θα το χρησιμοποιήσω. Θα το κρατήσω στη μαμά. Να έχουμε κάτι για επιπλέον damage. Παρ' όλα αυτά, Guardy. Είναι αυτό που λέμε άκλα αυτά. Εντάξει, πολύ εύκολα θα έλεγα. Και έχουμε speed upgrade, το οποίο δεν είναι άσχημο. Και ελπίζω να μην υπάρχει εδώ Krampus. Και υπάρχει pack, το οποίο είναι τέλειο. Pack ανεβάζει 0,5 damage και tiers ανεβάζει. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Από υγεία είμαστε τέλεια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το Devil Room αυτό. Curse of the Lost, όπου και να πάμε το ίδιο είναι. Εντάξει, δεν γινόταν να μην χτυπήσουμε. Έλα, χάσε, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, μακριά από μας, το Bob's Brain.
Έλα, ωραία. Συνεχίζουμε προς τα πάνω, μιας και δεν υπάρχει άλλος. Άλλος... διάδρομος, άλλος... Να βρω τη λέξη. Όχι άλλη κατεύθυνση. Δεν μου έρχεται. Οκ, ας τα αφήσουμε. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε από τα αριστερά, έτσι για αλλαγή. Έτσι να βλέπω και κάρτες και full. Θα δούμε αν θα είναι χρήσιμο αυτό. Ναι, αυτά τα διαλάω τους ή άλλους. Λεφτά υπάρχουν. Έτσι, μπράβο, διέλυσε τα C. Για να δούμε, αντίπαλος, άκλαυτος φεύγει. Και εδώ τι έχουμε? Poison Touch. Τραγικό απλά. Πάμε πάνω. Ναι, εδώ είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έτσι, μπράβο. Για έλα και εσύ. Να φύγεις άκλαυτος. Δώσε κάτι καλό, μωρέ, με τις βόμβες. Βόμβες και βόμβες. Ωραία, ας φύγουν και οι μύγες, ούτως ή άλλως. Όλα θα διαλύσουμε. Οπότε νομίζω από εδώ είμαι κομπλέ, πάμε δεξιά. Το φούλτο γραμμά, πάμε κάτω, αριστερά. Κοντά, εντάξει, ναι, σκόρδο κρεμμύδι, ό,τι είναι. Παίρνουμε και εδώ. Τα ανοίγουμε εννοείται και αυτό για να πάρουμε πάλι βόμβες. Εύκολο. Τραμπρουμ. Σε γενικές γραμμές τα πάμε καλά. Παρ' όλα αυτά, τίτσου δεν θα έλεγα. Δεν νιώθω τόσο σίγουρος. Οκ. Έτσι από μακριά. Από μακριά είμαστε πολύ άνετοι. Λεφτά, κλειδιά, βόμβες, επαναλώσιμα. Είμαστε τέλεια, είπαμε, θέλω ένα manation power. Να τα ξεφτυλίσουμε όλα μετά. Εντάξει, και έλεγα, θα βγάλει, δεν θα βγάλει. Ωραία, να υπάρχει μία μπλε καρδιά προς τα εκεί. Ωραία. Κόντεψα να χτυπηθώ κιόλας από μόνος μου. Επειδή μπορώ. Για να δούμε εδώ. Τίποτα. Πάμε. Και θα πάρουμε... Πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ και νομίζω πηγαίνουμε black market. Μάλιστα, καθόλου άσχημο θα έλεγα. Εδώ θα δώσουμε τα πάντα. Μη σας πω και εδώ θα τα δώσουμε. Αρκεί να πληρώσει με κάτι κάποια στιγμή. HP up. Με το οποίο HP λέω να πάρω να βγάλω τα κέρσεις ή habit. Θα βγάλω τα κέρσεις και Vlap. Για να δούμε τώρα. Μπορώ να πάρω και το habit. Δεν είναι άσχημα, αλλά σε γενικές γραμμές θέλω να δω να μπω στο Devil Room. Ίσως μπω εδώ ή από εδώ. Δώσε κάτι καλό, μωρέ. Αυτό δεν το λες και καλό. Θέλω, γενικά θέλω να δώσω κλειδιά. Μήπως πληρώσει με κάποιο άλλο αντικείμενο. Εντάξει, τραγικός απλά. Και το Best Friends Forever. Δεν θα πάρω τίποτα. Δεν θέλω γενικά να πάρω. Το Habit... άντε θα το πάρω το habit. Πάμε να δούμε και εδώ τι υπάρχει. Μπλε καρδιά και γεια σας. Θα αφήσω την πιθανότητα να εμφανιστεί αντικείμενο με δύο κόκκινες καρδιές από τον... Α, και χάσαμε τον boss. Εδώ έκανα βλακεία. Καταλάβατε γιατί έκανα βλακεία.
Ναι, μπορούμε να το πούμε ότι εδώ έκανα βλακεία. Bloodbug, HP up, τουλάχιστον εμφανιστεί εδώ. Εντάξει. Νομίζω ότι θα το κέρδιζα, κέρδιζα την καρδιά. Ό,τι έγινε, έγινε. Παράλυση, τα αφήνουμε. Εδώ πρέπει να τελειώσουμε πρώτα όλον τον όροφο. Και το item που το βρήκαμε στον προηγούμενο όροφο, ούτε αυτό δεν θυμάμαι. Για να δούμε, η κάρτα είναι Magician, εντάξει. Το προσπερνάμε έτσι. Δεν ήξερα τον Black Market, πρώτη φορά πηγαίναμε ούτως ή άλλως. Πού να ξέρω ότι απευθείας πηγαίνει στον επόμενο όροφο. Αν και φαινόταν, για να πω την αλήθεια. Οπότε μάλλον ήταν δικιά μου η βλακεία, για να πω την πικρή πικρή αλήθεια. Matchstick και Magician, Curved Horn δεν τα αλλάζω. Εντάξει, ναι, φύγετε πίσω σας όλοι. Εντάξει, και γεια σας. Ίσως υπάρχει εδώ αριστερά μυστικό δωμάτιο, η μαμά. Δεν υπάρχει λόγος να πάω, υπάρχει λόγος όμως να διαλύσω αυτά εδώ. Για να μου βγάλει The Sun. Τουλάχιστον ξέρουμε που είναι το μυστικό δωμάτιο. Ας πάμε από κάτω. Εντάξει, τους έχω τους αντιπάλους και τώρα χτυπιέμαι. Μπαίνω και Kerstrom και όλα. Να τα κάνω τι. Άντε να πούμε από εδώ κάτω. Τόσο άκλα αυτά. Για ελάτε κι εσείς. Ωραία και η βόμβα. Έλα, έλα να χάσεις κι εσύ. Τι έχουμε εδώ, έχουμε The World. Μπράβο μου, Ιεροφάντης, ξαναμπράβο μου. Devil και Magician. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πηγαίνουμε εδώ κάτω. Παίρνουμε τις μαύρες καρδιές, γυρνάμε, εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Παίρνουμε και την μπλε καρδιά να γεμίσουμε. Ναι, έχουμε ακόμα πολύ πράγμα να δούμε μπροστά μας. Α, δεν ανοίγει αυτός. Με το Thunder Things. Gappy's Head. Όταν χτυπιέμαι να βγάζω. Το φοβάμαι αυτό, πρώτα θα πάω παντού. Έλα τώρα. Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. 10 φορές να χτυπηθώ. Εννοείται και blue map και funny pack και αυτό και explosive diarrhea και φεύγουμε. Ένα manation power, δώσ' μου μια φορά. Mongo baby και πυροβολάει. Α, ναι, ρίχνει τις κατευθυνόμενες βολές, μιας και ο Little Steven βαράει έτσι. Ωραία. Να γιατί χρησιμεύουν οι μύγες. Γενικά μου αρέσουνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα. Δώσε κάτι καλό, μη σε σπάσω. Iron Bar, καθόλου άσχημο. Προκαλούμε διάστηση στους αντιπάλους και τα ψιλοχάνουνε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ έχω πάρει και το Habit. Ναι, οπότε. Εδώ τι γίνεται. Μπλε καρδιές. Πηγαίνουμε για τον boss. Στο μυστικό δωμάτιο έχω πάει. Στο δεύτερο μυστικό δωμάτιο δεν έχω πάει, διότι το blue map το πήραμε τώρα. Ας δούμε και εδώ πάνω τι υπάρχει. Και υπάρχουν κόκκινες καρδιές. Τέλεια. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Devil μάλλον. Αν και βλακία έκανα, διότι είναι η αργή. Α, είπαμε αργή αργή, αλλά μας κοπάνησε άσχημα. Λοιπόν, θα πάρουμε Polaroid. Και εδώ είναι Krampus, δεν είναι Gimpy, θα το πάρουμε και τον Gimpy. Άσχημο Devil Room, δεν μ' άρεσε. Πάμε για τον επόμενο και τελευταίο όροφο που μπορεί να εμφανιστεί Devil Room με αντικείμενο μέσα και φοβάμαι τον Krampus, πάντα το φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε προς τα δεξιά.
Εδώ είναι επικίνδυνο γενικά. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαλύω ή όχι. Θα δείξει αυτοψία. Ελάτε κι εσείς. Εδώ πέρα. Και θέλω και δεν θέλω να τα ανοίξω. Παρ' όλα αυτά θα πάω προς τα πάνω. Έλα και γεια σου. Μάγκης Φέιδ για κανένα όμως λόγο. Και για να σε δούμε τώρα. Δώσε κάτι καλό. Δώσε μία φορά πλήρωσε. Μία φορά. Και ας είναι κάτι καλό. Οκ, ναι, φάει τώρα τη βόμβα σου και μη μιλάς. Speed up. Εξαιρετικό. Τα κλειδιά μου όλα τα έχω. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πετούσα. Έτσι, εμείς μοιράζουμε. Εντάξει, τραγικά πράγματα συμβαίνουν. Άμα χάσουμε και έτσι τώρα. Εντάξει, εμφανίζει καμιά μπλε καρδιά που και που. Και μας σώζει. Για να δούμε εδώ. Εντάξει, κανονικά τώρα πρέπει να μίζω να παίζω επάπειρον. Αλλά δεν θα με αφήσει. Κανονικά και αυτές τις κουράδες δεν πρέπει να τις πατάω. Έλα τον boss. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον Trunkid. Εύκολα. Speedball. Synthoil damage και range up. Τέλειο, 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 τέλειο. Πάμε. Για την καρδιά της μαμάς πλέον δεν υπάρχει κανένα devil εκτός και αν εμφανιστεί τον Joker, αλλά όχι για τον συγκεκριμένο όροφο. Πάμε από κάτω. Έχουμε να πολεμήσουμε τον Dingle. Αν θα προλάβει να παίξει. Και θα πάμε από εδώ. Αν και μάλλον δεν έπρεπε να πάμε από εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Τους έχουμε. Ναι, εδώ η βόμβα. Μπράβο. Για να δούμε μυστικό δωμάτιο. Ναι, οκ, βλακίες και από εδώ. Κλειδί. Πουλάκι μου. Τι γίνεται εδώ. Α, ναι. Δεν πετάω. Πρέπει να το θυμάμαι αυτό. Ότι δεν πετάω. Και τι έχουμε. Έχουμε blood clot. Τι λες τώρα. Και το καλύτερο απ' όλα. Κέρστρουμ εδώ. Δώσ' μου ένα gap αντικείμενο. Και αυτό είναι τέλειο. Mark, μεγάλο damage upgrade. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Για να δούμε. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, μπορούμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Να κατέβουμε προς τα κάτω και να δώσουμε τη μία κόκκινη καρδιά εδώ. Και να πάρουμε γενικά εδώ τις... τα νομίσματα. The pennies. Μπράβο. Εντάξει, φτάνει όμως. Χτυπηθήκαμε αρκετά. Και πάμε προς τα κάτω. Τέλεια. Οι μύγες να μαζεύονται. Έτσι, μπράβο. Boss. Αυτό ήθελα ακριβώς. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ. Χάπια λοιπόν, speed up, ωραίο. Battery όχι. Range down όχι. Battery πάλι και εντάξει, αυτό που λες μια φορά. Δώσε κάτι καλό και αυτό σε ευθύνη. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πριν.
για να μείνουμε με μία, με μισή μάλλον κόκκινη καρδιά, ώστε να χρησιμοποιείτε το Polaroid. Ναι, πώς μπορείς να το κάνεις όταν δεν υπάρχει η τράπεζα αίματος? Δεν μπορείς να το κάνεις, οπότε πηγαίνεις για τον boss. Καρδιά της μαμάς, καρδιά των καρτών. Ωραία, ανοίξαμε και μυστικά δωμάτια. Στις γενικές γραμμές έχουμε πάρα πολύ καλά αντικείμενα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα αντικείμενα μας είναι τέλεια. Για έλα εδώ. Τόσο εύκολα. Και έτσι θα πάμε στον Άιζακ. Όπου εκεί πέρα τα πράγματα ίσως αλλάξουν, δεν ξέρω. Θέλω κάποια κάρτα που θα με δυναμώσει, είναι η αλήθεια. Για να δούμε εδώ αντικείμενο, αντικείμενο. Εννοείται. Ο Λάρι Τζούνιορ θα φύγει άκλαυτος. Αλλά και ο Τσάμπ. Και, α, και είμαστε και σε γρήγορο δωμάτιο. Για πάμε και στον τελευταίο. Όπου ας είναι όποιος θέλει. Εντάξει, μόνστρο, άκλαυτος έβγε και αυτός. Πολύ εύκολα, δώσουμε ένα ακόμα κόκκινο σεντούκι. Όχι, δεν το δίνει και... Γκάπη αντικείμενο και Devil Room. Κράμπους, τέλεια. Πολύ καλό το damage μας. Και Lamb of Coal. Εντάξει, νομίζω είμαστε τέλεια. Θέλουμε ένα ακόμα κάποιο αντικείμενο και γινόμαστε γκάπη. Έχουμε κλειδιά, γκάπη stale που σημαίνει ότι θα εμφανίζονται πάρα πολλά σεντούκια γενικά. Μυστικό δωμάτιο, κανένας grid. Κλειδιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εμφανίζονται τα κλειδιά. Για έλα και εσύ. Άκλαυτος θα φύγει, το blood clot είναι τέλειο και πάμε προς τα αριστερά. Έλα, ό,τι και να κάνεις. Για να δούμε. Όχι, δεν το θέλουμε. Αν και έχουν εντύπωση ότι ξαναεμφανίστηκε. Κέρστρουμ, τώρα πας ή δεν πας? Θα πάω. Για το σπάσιμο και μόνο. Δώσουμε ένα γκάπι αντικείμενο, full health και full health, ok. Τις χάσαμε τις δύο μπλε καρδιές, αν και δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Last, τέλεια. Και μας έδωσε range down, μάλλον όχι. Από μάλλον με χρή πάρα πολύ όχι. Οπότε γυρνάμε πίσω, αλλάζουμε κατεύθυνση, θα πάμε από εδώ. Αριστερά κάτω και μετά λογικά προς τα αριστερά. Διπλός grid και αυτόν άκλαφτο θα τον πάμε. Τα χρήματα τα παίρνω μήπως εμφανιστεί κανένα manation power. Και είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Δεν πρόλαβε καν να κάνει κάτι ο Mega Mo. Ο πρώτος, ο δεύτερος προσπάθησε. Έτσι τα κλειδιά να βλέπω. Δεν καταλαβαίνουν από πού τους έρχονται. Και αυτό είναι πέρθρο. Να, κάτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον επόμενο όροφο. Ρολάροντας τα αντικείμενα. Εφόσον φτάσουμε πρώτα απ' όλα μέχρι τον επόμενο όροφο. Άκλα αυτός φεύγει. Τι γίνεται? Bob's Rotten Head. Και εδώ πέρα εννοείται θα βάλουμε τις μυγούλες. Εντάξει, πολύ εύκολη και αυτή. Είμαστε δυνατοί. Έχουμε γίνει πάρα πολύ δυνατοί βασικά. Έλα τώρα προς τα πάνω, έλα. Θα δούμε τι θα καταλάβεις. Μας έχεις χτυπήσει 10 φορές. Εν τω μεταξύ είμαι εριστικός. Δεν πάω στο μυστικό δωμάτιο, θα πάω τώρα. Μαύρη καρδιά. Μια μαύρη καρδιά νομίζω είναι μια χαρά. Faith up δεν θέλω. Και ήρθε η ώρα για τον Άιζακ. Ω, και slow effect. Εντάξει, άκλα αυτός πάει. Έτσι, μπράβο. Τελευταία σου φορά. Και έχασες. Τέλεια. Πολύ καλό συνδυασμό, ειδικά τον Broken Watch, αν εμφανιστεί και στον Blue Baby θα είναι ακόμα καλύτερα.
Για να δούμε τώρα αντικείμενα. Κέρς δεν υπάρχει ευτυχώς. Και έχουμε και λέμε Game Kit άθλιο. Θα το ρολάρουμε σίγουρα. Poison Tears. Piggy Bank το ρολάρουμε. Έλα, ακούμπατο. Kane's Third Die. Μάλλον θα πάρω Virgo, you feel refresh and protect. Τι Poison Tears έλεγα. Τέλος πάντων, Dark Bomb, Poop και Triple Eye. Δεν ξέρω πώς επηρεάζεται αυτό. Βασικά είναι το τρίτο μάτι. Τι αυτό που βγαίνει από πίσω. Δεν ξέρω, εγώ θα το πάρω. Είναι Triple Eye και το πολύ πολύ να μας μείωσε το Tears. Τον Grit πρέπει να το σκοτώσουμε. Ράθμι πως αφήσει κανένα αντικείμενο και έτσι κατάσταση. Λοιπόν, Mr. Boom και Robo Baby. Μια χαρά. Death πρώτα, Death. Χωρίς να μας χτυπήσει καλύτερα. Και το Pestilence εδώ στο τσακ. Bucket of Lard, δεν το θέλω. Δεν το θέλω για ευνόητους λόγους. Θα μας μειώσει πάρα πολύ το speed μας. Και το speed πλέον είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ αυτό περιμένω να γίνω γκάπι. Για να έρθουμε από εδώ. Blood. Άκλα, αυτός θα φύγει. Έτσι, μπράβο. Μου άνοιξε για το μυστικό δωμάτιο. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ. Grid. Όχι, δεν υπάρχει grid. Λεφτά, λεφτά ότι είναι. Και για να βάλουμε και μία βόμβα εδώ να δούμε τι παίζει. Όχι, κι άλλη μία εδώ. Βλακίες, οκ, συνεχίζουμε. Άκλα αυτά, όλοι άκλα αυτά. Ό,τι και να κάνεις θα χάσεις, αγαπητέ μου. Ανκ, να το πάρουμε, γιατί όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο εντωμεταξύ. Και έφυγε και πολύ εύκολα κιόλας. Και αυτό είναι παράλυσης, οκ. Okay. Μπράβο μου, μπράβο μου. Έπαιξα άθλια. Ας το πάρουμε κι αυτό. Κι ό,τι είναι. Ωραία κι εσύ. Έλα, γεια. Κάνα καλό αντικείμενο. Πυρομάνιακ, οκ. Hot bombs. Ναι, γενικά σε αυτό το επεισόδιο βλέπω ότι δεν αναγνωρίζω τα αντικείμενα με τα οποία μου βγάζει. Κάνα HP up εσύ, ίσως. Έτσι, μπράβο, ωραίο το HP up. Ούτως ή άλλως δεν θα χρησιμοποιήσουμε το Polaroid, έτσι όπως πάει. Και λέω να τον αδειάσω. Ή να με αδειάσει όροφος. Και το Bucket of Light είναι πάρα πολύ καλή λύση για να ανέβεις στο damage, στην υγεία, στο damage λέω. Στο damage που θα δεχτείς, να το πούμε έτσι. Έλα, οκ, okay, χάσε. Θέλω να πάω και στο... Α, και στα δύο μυστικά δωμάτια έχω πάει. Έλα, εντάξει τώρα. Φτύσε μας κι άλλο. Λοιπόν, πάω... Το Blue Baby δεν βλέπω γενικά να θέλει να μας δώσει κάποιο αντικείμενο, οπότε συνεχίζουμε. Λοιπόν, Blue Baby δεν υπάρχει δυστυχώς το Broken Watch και είναι πιο γρήγορη μου φαίνεται, είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, έλα όπως είσαι, έλα έτσι. Χτύπαμε όσο θέλεις, χτύπαμε αλίπητα. Με full orbitals δεν μου κάνεις απολύτως τίποτα. Και λοιπόν, να μια νίκη μετά από πάρα πολλές ήττες. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.